Γεια σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώς μπορείς να επεξεργαστείς το κείμενο που γράφεις με ένα πολύ πιο γρήγορο και αποδοτικό τρόπο. Θα δείξω δηλαδή κάποια tips τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις ώστε όταν γράφει κείμενο στο Word, α, και αυτό δεν είναι μόνο στο Word, ισχύει οπουδήποτε και αν γράφει κείμενο α, σε, στον υπολογιστή σου, τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που θα δείξω. Εκεί λοιπόν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πληκτρολόγιο με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία τη διόρθωση του κειμένου ή τη αλλαγή του κειμένου ή και πολλών άλλων πραγμάτων να γίνει πολύ πιο γρήγορα, γιατί ακριβώ θα χρησιμοποιήσει το πληκτρολόγιο και όχι το ποντίκι. Είναι αρκετά πράγματα αυτά που θα πω και είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να τα αφομοιώσει κατευθείαν, αν όμω έχει στο μυαλό σου να αρχίσει να χρησιμοποιεί τον τρόπο που θα σου δείξω για να γράφει κείμενα και ειδικά να γράφει κείμενα μεγάλα και πολύ συχνά, θα δει ότι πολύ σύντομα αυτό θα σε βοηθήσει ώστε να μπορεί να τα επεξεργάζεσαι ε, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θα σου δείξω δηλαδή πώ μπορεί να γράφει πιο γρήγορα στο πληκτρολόγιο, αυτό είναι κάτι που είναι πολύ διαφορετικό, αλλά πώ μπορεί να κινηθεί και να κάνει πολλά πράγματα μέσα στο κείμενο που έχει γράψει για να το αλλάξει, να το μορφοποιήσει ή και να το τροποποιήσει ακόμα. Ε, με βάση αυτά αυτές τα tips που θα σου δείξω. Αν θέλει να βλέπει περισσότερα τέτοια βίντεο κάθε εβδομάδα, μπορεί να γραφτεί πατώντα το κουμπί εγγραφή που πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πέρα κάτω δεξιά στην οθόνη σου και κατόπιν πατά το κουμπί με το καμπανάκι που θα εμφανιστεί για να σου έρχεται η ειδοποίηση. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πατά το like, κοινοποιήστε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, μπορεί να γράψει ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελα να δει τι επόμενε εβδομάδε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε τα πρώτα πράγματα. Εδώ μπροστά μου λοιπόν έχω ένα έγγραφο το οποίο είναι και σχετικά μεγάλο, έχει αρκετό κείμενο, δηλαδή εδώ πέρα βλέπω ότι είναι ας πούμε 45 σελίδες στην προκειμένη περίπτωση. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να κάνω είναι να παρατήσω το ποντίκι. Άρα λοιπόν θα κάνω ένα κλικ εδώ πέρα και βρίσκομαι εδώ, το ποντίκι τώρα το αφήνω κάπως στην άκρη. Και αυτό που θα κάνω είναι να δουλέψω με τα βελάκια στο πληκτρολόγιο. Δεξί βελάκι λοιπόν, μπορώ να μετακινηθώ δεξιά, αριστερό βελάκι μπορώ να μετακινηθώ αριστερά. Αντίστοιχα, με το κάτω βελάκι μπορώ να πάω προ τα κάτω ή προ τα πάνω, οπότε έχω τη δυνατότητα να μετακινηθώ εκεί που θέλω και να κάνω κάποια αλλαγή σε μία λέξη που θέλω να διαγράψω ή κάτι που θέλω να αλλάξω. Βέβαια, αν κάποιο θέλει να μετακινηθεί από εδώ που είναι τώρα μερικέ λέξει πιο δεξιά, το να χρησιμοποιήσω το δεξι βελάκι, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο πατώντα το πατημένο, δεν είναι και το βολικότερο. Γι' αυτό τον λόγο υπάρχει ο συνδυασμό control και δεξιά-αριστερό βελάκι. Δηλαδή, αν πατήσω control-αριστερό βελάκι, βλέπουμε ότι με πηγαίνει με λέξη-λέξη. Ε, ε, Πρόστα πίσω. Αν έχω κοντρόλ δεξί βελάκι, πηγαίνω προ τα μπροστά. Και αυτό συμβαίνει και όταν βλέπεις πηγα από κάτω στην επόμενη γραμμή, όταν σου πατάω κοντρόλ και δεξί βελάκι. Άρα λοιπόν, αν θέλω να μετακινηθώ λίγο ε, κοντά μακριά, λίγο κοντά στην επόμενη ή προηγούμενη λέξη, μπορώ με κοντρόλ αριστερό βελάκι να πάω πριν, ή να πάω μετά, ή να μετακινηθώ με αυτόν τον τρόπο. Οπότε δεν χρειάζεται να σηκώσω το για να, να πιάσω το ποντίκι για να πάω ε, παρακάτω. Τώρα, αν θέλω να διαγράψω κείμενο, αυτό μπορώ να το κάνω με δύο τρόπου. Ο ένα τρόπο είναι όταν ο δρομέα μου, α πούμε, θέλω να διαγράψω τη λέξη ό,τι που είναι εδώ πέρα. Αν είμαι σε αυτό το σημείο, δεν χρειάζεται να έρθω από αυτή τη μεριά και να χρησιμοποιήσω το backspace. Μπορώ να παραμείνω εδώ και να πατήσω delete στο πληκτρολόγιο. Οπότε με το delete διαγράφω οτιδήποτε είναι δεξιά από το δρομέα. Αν χρησιμοποιήσω το backspace, τώρα πατάω backspace στο πληκτρολόγιο. Τώρα διαγράφω οτιδήποτε είναι αριστερά από τον δρομέα. Άρα λοιπόν, ε, οπουδήποτε και αν βρίσκομαι, αν μπορώ να διαγράψω το κείμενο δεξιά ή αριστερά, από εκεί που βρίσκομαι, αν χρησιμοποιώ το delete ή το backspace ανάλογα. Άρα δεν χρειάζεται να μετακινηθώ όταν θέλω να κάνω μια τέτοια αλλαγή. Τώρα, ε, είπα, είπαμε προηγουμένω ότι με τα βελάκια μπορώ να μετακινηθώ, δηλαδή βελάκια δεξιά ή αριστερά ή πάνω κάτω και μετακινούμε. Αν τώρα χρησιμοποιήσω αντί για σκέτο βελάκι το shift στο πληκτρολόγιο, προηγουμένως το χρησιμοποίησα με control ε, και πήγα δεξιά-αριστερά της ε, λέξης. Α, να πω το εξή ότι με control πάνω-κάτω πηγαίνω στην επόμενη, την προηγούμενη παράγραφο. Δηλαδή, αν πατήσω Ctrl κάτω βελάκι, πηγαίνω, νομίζω φαίνεται εδώ πέρα ότι πήγα στην, από κάτω παράγραφο, Ctrl πάνω βελάκι στην πάνω παράγραφο, ξανά Ctrl πάνω βελάκι, βλέπω εδώ πέρα ότι πήγα εδώ, σε αυτή την παράγραφο, αντίστοιχα Ctrl πάνω βελάκι, άρα με Ctrl πάνω βελάκι ή κάτω βελάκι μετακινούμε στις παραγράφους, Ctrl δεξί βελάκι ή αριστερό βελάκι μετακινούμε στις λέξει. Ε, λέξεις, οπότε έτσι είναι εύκολο να μετακινηθώ εκεί που θέλω. Ε, τώρα, μπορώ να χρησιμοποιήσω και το shift πάνω σε αυτά. Αν δηλαδή χρησιμοποιήσω, είπαμε, σκέτα τα βελάκια, πηγαίνω δεξιά-αριστερά πάνω κάτω. Shift και τα βελάκια, με, επιλέγω πηγαίνοντα. Τώρα είναι shift πατημένο και πηγαίνω προ τα δεξιά, ή shift πατημένο πηγαίνω προ τα αριστερά από το από επιλέγω και μπορώ να πάω να επιλέξω από την άλλη μεριά με το αριστερό βελάκι. Έτσι, όπω να πατήσω shift κάτω βελάκι, μετά επιλέγω προ τα κάτω ή προ τα πάνω με το πάνω βελάκι. Άρα λοιπόν με τα, τα βελάκια σκέτα μετακινούν. Control και βελάκι μετακινούμε δεξιά-αριστερά ολόκληρε λέξει, πάνω κάτω ολόκληρη παράγραφο. Shift και βελάκια επιλέγω. Και τώρα αν κάνω και του συνδυασμού, τώρα έκανα απλώ ένα κλικ με σε βελάκι, χωρί να πατήσω τίποτα, οπότε απέλεξα. Άμα λοιπόν πατήσω Control, shift και δεξί βελάκι, τώρα επιλέγω ολόκληρε λέξει με Ctrl Shift και αριστερό βελάκι, άρα λοιπόν και αυτή είναι μια επιλογή, ή Ctrl Shift κάτω βελάκι, οπότε επιλέγω ολόκληρε παραγράφους. Ε, αν λοιπόν είναι κάτι λίγο το οποίο θέλω να επιλέξω, αν λοιπόν είμαι εδώ, Ctrl Shift και προς τα κάτω και μπορώ να μετακινηθώ, να, να επιλέξω μάλλον ολόκληρε ε, παραγράφους. Ε, τώρα, ένα άλλο πράγμα το οποίο ε, με, θέλω πολλές φορές είναι όταν βρίσκομαι εδώ στην αρχή μιας πρότασης να φτάσω στο τέλο τη γραμμή, ή όχι τη προτάσει τη γραμμή. Μπορώ λοιπόν να πατήσω το πλήκτρο end στο πλήκτρο λόγιο, end λοιπόν, οπότε τώρα είμαι στο τέλο τη ε, γραμμή. Ε, αν πατήσω home, γυρνάω στην αρχή. Οπότε αντί να πατήσω control και δεξί βελάκι πολλέ φορέ για να φτάσω εδώ στο τέλο, ή control και αριστερό βελάκι για να φτάσω στην αρχή, μπορώ να πατήσω home εδώ πέρα, ή end, οπότε πηγαίνω στην αρχή και το τέλο. Και φυσικά, αν χρησιμοποιήσω και το shift μαζί, θα πάω shift home και επιλέγω ολόκληρο ή αν είμαι εδώ πέρα πατάω τώρα να πατήσω home σκέτο είμαι τώρα στην αρχή της γραμμής shift και end και πηγαίνω στο τέλος βασικά η λογική εδώ πέρα είναι το, το σημαντικό είναι να καταλάβω τη λογική δηλαδή να καταλάβω ότι τα βελάκια με μετακινούν control και βελάκι έχω λίγο μεγαλύτερη μετακίνηση γιατί πηγαίνει λέξη λέξη ή πηγαίνει παράγραφο παράγραφο shift και βελάκια επιλέγω shift, control και βελάκια επιλέγω το αντίστοιχο που θα, επέλεγω, που θα μετα, μετακινούμε οπότε η λογική αυτή είναι δεν χρειάζεται να θυμάμαι του συνδυάσμους απ' έξω αλλά να θυμάμαι ότι όσο προσθέτω uh, control, shift και άλλα πράγματα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να uh, δημιουργούνται uh, καινούριε καταστάσεις uh, θα πάω λοιπόν τώρα λίγο πιο κάτω εδώ πέρα ε, να δούμε κάτι, κάτι επόμενο ε, Το οποίο είναι το πλήκτρο Page Down Το οποίο πολλές φορές μπορεί να μου χρειαστεί ε, Αν λοιπόν έτσι όπως είμαι εδώ πέρα Πατήσω Page Down Αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι σαν να έχω κάνει ένα κλικ Εδώ στην γραμμή την ε, κάθετη Αν λοιπόν όπως είμαι πατήσω Page Down Είναι σαν να κάνει ένα κλικ εδώ πέρα Page Down λοιπόν Και είναι το ίδιο με το έχω κάνει αυτό Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι Page, page Down Ή αν πατήσω Page Up είναι το αντίστοιχο με το να είχα κάνει κλικ εδώ πέρα και μετακινούμε με, ε, στην πραγματικότητα στο βήμα που υπάρχει εδώ πέρα. Δεν πηγαίνω δηλαδή σελίδα σελίδα αναγκαστικά γιατί αν κάνω εδώ πέρα ένα μεγάλο zoom, α πούμε εδώ α πούμε, και πατήσω page down, τώρα δεν πήγα στην επόμενη σελίδα. Χρειάζομαι δύο page down για να πάω και να αλλάξω σελίδα γιατί το βήμα εδώ πέρα είναι μικρό. Ε, αν πατήσω όμω control και page down εδώ που βρίσκομαι α πούμε. Control λοιπόν και page up, α πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα είμαι σε σελίδα 9. Page, control page up πήγα στη σελίδα 8 δηλαδή control page up και page down με πηγαίνει σελίδα σελίδα ανεξάρτητα από το zoom που έχω εδώ πέρα ενώ όταν ε, το, το zoom όταν ε, χρησιμοποιήσω σκέτο page up ή page down με πηγαίνει με βάση το, ε, το ε, πόσο ε, είναι πάνω ή κάτω το zoom το οποίο έχω επιλέξει Οπότε και αντίστοιχα αν πατήσω και shift control page up ή shift page, page down κτλ. θα μου επιλέξει τα αντίστοιχα διαστήματα αντί απλώς να μετακινήσει το δρομέα εκεί πέρα. Η λογική είπαμε είναι η ίδια. Control απλώς επιλέγω περισσότερο. Shift control ή shift και το πλήκτρο ό,τι ήταν να μετακινηθεί γίνεται επιλογή. Οπότε αυτή είναι η λογική. Αν το δοκιμάσετε λίγο θα καταλάβετε το πώς ακριβώς παίζει όλο αυτό. Οπότε έτσι μπορώ να μετακινηθώ τώρα ή να επιλέξω μεγάλα κομμάτια uh, του κειμένου μου με πολύ πολύ εύκολο τρόπο αντί να το κάνω με το πληκτρολόγιο. Και μάλιστα αυτό είναι και ένα τρόπο να διαγράψω κειμένο. Για για να δούμε λοιπόν, να κάνω ένα κλικ εδώ πέρα και θέλω να επιλέξω όλη αυτή την παράγραφο και να την διαγράψω. Αντί λοιπόν να κάνω αυτό το πράγμα, να την επιλέξω και να την διαγράψω, θα μπορούσα έτσι όπω είμαι εδώ πέρα Ctrl Shift κάτω βελάκι την επέλεξα, μια φορά το Backspace και την ε, διαγράψω, οπότε ε, ένας τρόπος να, επιλέξω, να, να να διαγράψω πολύ κείμενο δεν είναι να πατήσω πολλές φορές το Backspace ή το Delete, επιλέγω το κείμενο αυτό που με ενδιαφέρει, όλο να το διαγράψω, πολλές φορές το κάνουμε και για μία λέξη ή δύο λέξεις, τις επιλέγω, είναι πολύ εύκολο, πολύ εύκολο. Ctrl Shift δεξιά αριστερό βελάκι ας πούμε, Αφού επιλέξω τι λέξει που με ενδιαφέρουν, μετά πατάω τον delete ή τον backspace και τι διαγράφω. Οπότε είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία να το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Θα πατήσω ένα control Z εδώ πέρα για να κάνω ανέρεση στην παράγραφο αυτή. Και πάμε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Αυτό το οποίο δεν είδαμε είναι τι γίνεται με το home και end. Είπαμε ότι έτσι, όπω είμαι, αν πατήσω end πάω στο τέλο. Αν πατήσω home πάω στην αρχή τη πρόταση. Τι θα γίνει όμω αν πατήσω control Home ή control End. Βλέπετε ότι λειτουργεί η ίδια λογική, δηλαδή το control πάλι, πάλι κάτι θα κάνει. Άρα λοιπόν, εδώ που βρίσκομαι τώρα στη σε σελίδα 8, α πούμε, πατάω control και end στο πληκτρολόγιο και με πήγε στην τελευταία σελίδα ολόκληρο του εγγράφου. Αν πατήσω αντίστοιχα control home, τότε με πάει στην πρώτη σελίδα του, του εγγράφου. Ε, αντίστοιχα με shift, τώρα θα πατήσω page down μερικέ φορέ. Ε, αν δηλαδή θέλω να επιλέξω από εδώ, έβαλα ε, το δρομέα τώρα εδώ πέρα και μέχρι το τέλο του εγγράφου, μπορώ να πατήσω control shift. Page, end, control Shift End, Οπότε έχω επιλέξει ολόκληρο αυτό το, το κείμενο, βλέπετε πόσο εύκολο ήταν να επιλέξω από ένα σημείο του εγγράφου μέχρι το τέλος του με ένα συνδυασμό και μόνο τώρα για να το κάνω αυτό με το πληκτρολόγιο ή με το ποντίκι θα ήταν ασύγκριτα πιο δύσκολο. Ε, και αντίστοιχα με Ctrl Shift και Page Up, δηλαδή να έχω εδώ πέρα και πατήσω Ctrl Shift και Home, συγγνώμη, επιλέγω όλο το κείμενο από το σημείο στο οποίο βρισκόμουν μέχρι την αρχή του εγγράφου, όπου και να ήταν αυτή ε, η αρχή. Ε, ωραία, ωραία με τι μετακινήσει. Τώρα, να δούμε και δύο πράγματα που αφορούν το πώ μπορούμε να κάνουμε κάποιε ε, απλέ μορφοποιήσει που τι κάνουμε που τις θέλουμε πολύ συχνά, όπω να κάνουμε τα γράμματα έντονα ή να αλλάξουμε τη στοίχηση ή και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με το πληκτρολόγιο. Αντί να χρειαστεί να τα δουλεύουμε με το ποντίκι. Για παράδειγμα. Ε, θέλω, έτσι όπως είμαι εδώ πέρα τώρα, α, την λέξη πόλη να την α, κάνω να είναι με έντονα γράμματα. Θα πατήσω λοιπόν εδώ που είμαι τώρα, βλέπουμε το δρομέα. Ctrl αριστερό βελάκι, έφτασα εύκολα εδώ στην πόλη. Ctrl shift αριστερό βελάκι, οπότε την, επέλεξα. Και Ctrl B στο πληκτρολόγιο για να την κάνω έντονα. Παρατηρήστε εδώ πέρα πάνω ότι το B έχει ενεργοποιηθεί. Ctrl B είναι το bold. Ε, αν ξαναπατήσω Ctrl B, απενεργοποιώ τη συγκεκριμένη μορφοποίηση. Ε, αν πατήσω Ctrl I που είναι τα italics, το κάνω να είναι πλαγιαστά Control u που είναι το underline το κάνω να είναι ε, με υπογράμμιση, τώρα έχω και τα δύο μαζί ή μπορώ να περιεργοποιήσω με Ctrl-U ξανά Control i δηλαδή πατώντα τον συνδυασμό εφαρμόζω τη μορφοποίηση ξαναπατώντα τον συνδυασμό την απενεργοποιώ την ε, μορφοποίηση άρα λοιπόν Ctrl-B για bold, Ctrl-I για italics, Ctrl-U για underline, για υπογράμμιση ε, και σε όλα αυτά τώρα έχω και άλλα, άλλα πράγματα που είναι επίση που μου χρειάζονται, α πούμε εδώ πέρα η παράγραφος είναι ε, στοιχημένη αριστερά. Βλέπω εδώ πέρα και από εδώ πέρα πάνω την αριστερή στοίχηση. Άμα λοιπόν έχω απλώ το δρομέα με στην παράγραφο, δεν χρειάζεται να έχω επιλεγμένο κάτι. Ctrl L είναι αριστερή που είναι ήδη. Ctrl R που είναι right, είναι δεξιά στοίχηση. Ctrl J justified, δηλαδή είναι πλήρη στοίχηση στην πραγματικότητα. Οπότε από εκεί πηγαίνει το J. Ctrl E είναι το center, είναι το δεύτερο γράμμα τη λέξη center στην πραγματικότητα γιατί το control C μα χρειάζεται για, το, για την αντιγραφή. Οπότε πήρανε το E που είναι το δεύτερο γράμμα, μάλλον έτσι λέω τώρα εγώ ότι έτσι με βολεύει να το θυμάμαι, ότι είναι το δεύτερο γράμμα τη λέξη center για να κάνει ε, την, εδώ πέρα την στοίχηση, ή control L ξανά για να κάνω τη στοίχηση να είναι αριστερή. Οπότε αντί να χρειάζεται να πατήσω εδώ πέρα πάνω, μπορώ με αυτού του συνδυασμού να ε, κάνω τι στοιχήσει που θέλω ή να επιλέξω και να ε, κάνω τα γράμματα πιο έντονα κτλ. Επίση, ένα άλλο πράγμα που είναι σημαντικό είναι ότι αν αφήσω το ποντίκι λίγη ώρα πάνω σε ένα κουμπί, βλέπω εδώ πέρα ότι μου βγάζει ότι εδώ η συντόμευση είναι Ctrl-B ή εδώ πέρα μου βγάζει ότι η συντόμευση είναι control I, ή εδώ πέρα μου βγάζει ότι η συντόμευση για τη δεξιά στήγηση είναι control R. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο κουμπί το οποίο το χρησιμοποιείτε πολύ συχνά, αφήστε το ποντίκι λίγη ώρα επάνω και δείτε μου που σα βγάζει κάποια συντόμευση. Αν τη βγάζει αυτή τη συντόμευση, τότε είναι πολύ βολικό να μάθετε τη συντόμευση και να χρησιμοποιείτε αυτήν και όχι το να πηγαίνετε να κάνετε κλικ με το ποντίκι, γιατί αυτό είναι σίγουρα πολύ πολύ βολικότερο. Βέβαια, δεν συμβαίνει σε όλα. Για παράδειγμα, αν πάω εδώ πέρα που είναι το χρώμα τη γραμματοσυρά δεν μου εμφανίζει κάποια συντόμευση. Οπότε εντάξει, εδώ πέρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να το κάνω. Αν πάω όμω εδώ πέρα για παράδειγμα που, είναι, που αυξάνει το μέγεθο τη γραμματοσυρά, βλέπω ότι είναι control και η, η δεξιά ε, η ε, αγγίλη. Ή εδώ πέρα είναι για να μικρύνουν τα μείωση μεγέθου, είναι ε, αριστερή αγγίλη. Άρα λοιπόν, αν για παράδειγμα είμαι εδώ πέρα και πατήσω control shift κάτω βελάκι, οπότε επιλέγω όλη την παράγραφο και πατήσω control αριστερή ε, αγγίλη, Μειώνω το μέγεθο τη γραμματοσυρά με αυτόν τον πολύ εύκολο τρόπο. Ή κοντρόλ δεξιά, αγγίλη αυξάνω το μέγεθο τη γραμματοσυρά. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα πάνω ότι αυξάνει ή μειώνει ανάλογα με τι πατάω. Άρα λοιπόν είναι ένα τρόπο πολύ εύκολο να κάνω και αυτή τη μορφοποίηση. Εντάξει, μπορώ να το πάω και ένα βήμα παρακάτω. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί μόνο αν κάνει μια δουλειά πολύ συχνά. Ε, Θε να πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο εργαλείο πολύ συχνά. Γιατί να χρησιμοποιήσει το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, θες να, το ποντίκι, θε να μάθει έναν τρόπο πληκτρολογίου. Γιατί για όλα υπάρχει ένα τρόπο πληκτρολογίου, όχι συντόμευση αναγκαστικά. Και ο τρόπο είναι ο συγκεκριμένο. Δηλαδή, για παράδειγμα, θέλω να, να, χρησιμοποιήσω εδώ πέρα το χρώμα τη γραμματοσυρά. Ωραία. Έχω λοιπόν, είμαι εδώ, έχω επιλέξει. Τώρα, για να χρησιμοποιήσω το, το συγκεκριμένο εργαλείο, αν έτσι όπω είμαι, πατήσω μια φορά το Alt, το αριστερό Alt στο πληκτρολόγιο, μια φορά, Βλέπω ότι εμφανίστηκαν όλα αυτά τα περίεργα πραγματάκια τα οποία μου δίνουν τη δυνατότητα να έχω πρόσβαση σε όλη την κορδέλα. Και για να έχω πρόσβαση, α πούμε, πρώτα στην κεντρική κορδέλα που είναι εδώ πέρα πάνω, θα πρέπει να πατήσω το K. Οπότε πατάω K, οπότε μου έχει ανοίξει τώρα η κεντρική κορδέλα, κορδέλα με όλα τα εργαλεία τη και το εργαλείο που είναι για το μέγεθο, για το χρώμα τη γραμματοσύρρα είναι αυτό εδώ πέρα. Οπότε θέλω να, 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 να γράψω ερ, οπότε μου ανοίγει εδώ πέρα το χρώμα τη γραμματοσύρρα και μπορώ να πάω με, με τα βελάκια, τώρα, με τα βελάκια μετακινούμε, και να επιλέξω ένα οποιοδήποτε χρώμα από αυτά που θέλω εδώ. Ή να πάω και να επιλέξω κάποια από τα περισσότερα χρώματα. Εντάξει, δεν είναι το βολικότερο πράγμα και να πατήσω έντερ εδώ πέρα φυσικά, εφαρμόζω το χρώμα. Ε, η λογική δεν είναι τώρα για κάτι τέτοιο ότι θα κάνω αυτό το πράγμα, εκεί θα ανοίξω με το ποντίκι και θα κάνω τη δουλειά μου. Υπάρχουν όμω πολλέ περιπτώσει που χρησιμοποιώ εργαλεία που είναι κάπου σε κάποια κορδέλα κτλ. Και, και το να μάθω να πατήσω alt και τα γράμματα που πρέπει για να φτάσω μέχρι εκεί, επειδή το χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά, είναι πολύ πολύ βολικότερο και πολύ πιο καλό να το κάνω. Οπότε έχει νόημα να μπει κανεί σε αυτή τη διαδικασία και να το μάθει αν χρειαστεί. Ε, λοιπόν, τώρα νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Ε, ε, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε δείξει ε, εδώ πέρα είναι αρκετά. Ε, στην περιγραφή έχω όλου αυτού του συνδυασμού. Γράφω δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχω δείξει. Απλώ το να τα να, να δείτε μόνο από εκεί πέρα δεν έχει νόημα γιατί το να τα δούμε και στην πορεία πώ λειτουργούν είναι πολύ καλύτερο. Πάντω μπορείτε να δείτε αυτού του συνδυασμού. Στην αρχή θα σα φαίνεται λίγο δύσκολο να του χρησιμοποιήσετε, γιατί θα πρέπει να θυμάστε όλα αυτά τα πράγματα. Αν όμω μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, αν το δοκιμάσει αυτό το πράγμα, τότε θα δει σιγά σιγά ότι θα σου κάνει τη δουλειά πολύ πιο γρήγορη και αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα να το χρησιμοποιεί ακόμη περισσότερο. Σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Αν σου άρεσε, πατά το like και κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, όπω είπα στην αρχή, μπορεί να γράψει και ένα σχόλιο να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τι επόμενε εβδομάδε. Σε ευχαριστώ πολύ που αυτό το βίντεο.